Ελευθερία, για σένα λόγω ηλικίας είναι πολύ πιο εύκολο να τα καταφέρεις εδώ. Ναι, ναι. Και σχετικά με άλλα κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε, καλή επιτυχία. Ήρθε και η Ελευθερία, παιδιά, στο μπάνιο να κάνει πρόβες και μας ρωτούσε πώς να χαμογελάσω. Με αυτή πώς δεν είναι καλή, προσπαθούσε η γλυκούλα. Ναι, όχι διαβατήριο. Διαβατήριο. Πάμε, Ελευθερία. Άλλαζε συνεχώς. Ελευθερία, σταμάτα να πιάνεις τα μαλλιά σου και να πηγαίνεις έτσι. Πόζαρε, φαν, κάνεις ντους κάθε μέρα. Celebrate your body. Ενέργεια, ενέργεια, Ελευθερία, ενέργεια. Go! Προσπαθούσα να σκεφτώ κάποιες άλλες πόζες, αλλά δεν μου ερχόταν κάτι και άρχισα να κάνω απλά κάποια πράγματα μηχανικά. Καλά είναι μέχρι τώρα. Συνέχισε. Συνέχισε, άκου το φωτογράφο σου. Άρα, Ελευθερία. Χάνει το νερό, φεύγει από το νερό. Ελευθερία, στη τουζιέρα, αγάπη μου. Στη τουζιέρα. Πού κάθεσαι, στην άκρη, στο μπαλκόνι. Δεν το διασκέδασα όσο περίμενα να το διασκεδάσω και απογοητεύτηκα πάρα πολύ από μένα. Τέλος χρόνου. Αγχώθηκε κατευθείαν. Αγχώθηκε πολύ γρήγορα. Αυτό το κορίτσι θέλει πάρα πολύ μάθημα. Δεν είμαστε φροντιστήριο. Μπράβο. Μίλα για σένα. Τι λες μίλα για σένα, μιλάω για την εκπομπή, δεν είμαστε φροντιστήριο. Εσύ είσαι art director, εγώ σου λέω ότι θέλει μάθημα. Δεν ξέρει καθόλου, είναι πρώτη φορά. Δεν έρχονται για να μάθουν κιόλας. Όχι. Έλα, παρατηρήστε. Ζήστε το μόνοι σας. Έμα. Τα ακούω αυτό που είπαν τώρα. Το απέως. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Πολύ κακό. Το GNTM είναι διαγωνισμός. Τελεία, δεν είναι σχολή για να μάθεις πώς να είσαι μοντέλο. Ναι, θα σε βοηθήσουν κάπως, αλλά δεν μπορούν να σε βοηθήσουν τη στιγμή που κάνεις δοκιμασία αποχώρησης. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να μας βοηθάγαν όλες, να βγαίναμε όλες καταπληκτικές και ποιος θα αποχωρούσε μετά. Ποιος θα άδειαζε κατά κρεβάτια, πώς θα είχαμε χώρο εμείς μετά.